Ας ξεκινήσουμε. Ηλιάνα, ξεκινήσει. Εμιλία. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από πού να το πιάσουμε, ας ξεκινήσουμε με το κόνσεπτ. Ωραία. Ναι. Εσύ είσαι και ένα κορίτσι της μόδας και μας έχεις φέρει look που έχουν κάποιο layering. Έστω και το βασικό, έχεις δοκιμάσει να βάλεις φούστες πάνω από κουστούμια. Θα μπορούσες δηλαδή να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και σίγουρα περίμενα τουλάχιστον εγώ πολλά πράγματα να δω από εσένα. Πίστευα θα με εκπλήξεις σήμερα. Τώρα με άφησες έτσι. Δεν το διάβασες, δεν το είδες, δεν το έψαξες. Πού το χάσαμε? Το κατάλαβα πάρα πολύ λάθος, θεωρώ. Δηλαδή, κατάλαβα ότι πρέπει να βάλω διαφορετικό ύφος σε κάθε κομμάτι και να τα συνδυάσω μεταξύ τους. Όχι, αυτό είναι το My Style Rocks, είναι ο διαγωνισμός. Εντάξει, είναι κρίμα και για εσάς, γιατί κάποια looks σήμερα τα έχετε φέρει πολύ ωραία και είναι εκτός θέματος, είναι κρίμα. Φύγανε κάποια λεφτά πάλι σήμερα. Αδίκως. Τα έχουμε ακυρώσει. Κάστα. Ναι, αλλά όπως τώρα θα σου πει ο Στέλιος. Για το ένα. Όπως τώρα θα σου πει ο Στέλιος, αυτά θα τα κρατήσεις όμως τα ρούχα. Ναι, βέβαια, δεν τα πετάμε. Δεν τα πετάμε. Δεν τα γυρνάμε. Και κοίταξε τώρα, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι φοράς ένα, δύο, 3, 4, 5, 6, 7 καταπληκτικά κομμάτια είναι όλα ένα και ένα. Όχι ακριβώς μεταξύ τους, αλλά είναι πραγματικά όλα και ένα και ένα. Και, ένα. Και τα παπούτσια σου είναι όνειρο, και αυτό το βινίλ που φοράς από πάνω και το καπέλο είναι όλα πολύ ωραία. Θέλει βελτιώσει αυτό για να σταθεί μόνο του. Σίγουρα δεν είναι layering, δηλαδή είναι ούτε απ' έξω δεν έχει περάσει από το layering. Και κρίμα γιατί μιλάς πιο καλά αγγλικά από όλες εσύ που είσαι από το Μαϊάμι. Τι? Δηλαδή μιλάς τα πιο καλά αγγλικά. Δηλαδή το layering δεν πρέπει να το έχεις. Ούτε καν κατάλαβα τι είναι. Τίποτα. Τίποτα. Ποτέ. Ούτε απ' έξω. Λοιπόν, κρίμα τα τόσα ωραία ρούχα που φοράς για σήμερα. Κρίμα τα νιάτα. Τα νιάτα όχι, τα έχει. Όχι εννοώ, η τσαχπινιά, ναι. Τα τέλεια. Και όπως καταλαβαίνεις, την κατακλίδα. Τι μπλέκω δεκάφουμε με αυτόν στο Μαϊάμι. Πάω τώρα στη Ζυρίχη για τον άλλον Έλεος. Τι δουλειά κάνει ο άλλος στη Ζυρίχη? Ο άλλος είναι κάτι, τι είναι? Φωτογράφος. Όχι, είναι κάτι φωτογράφος μεγάλος. Μελισσοκόμος. Δεν ήθελα να με δουν πάρα πολύ, γιατί όλοι ξέρουν ότι έχω έναν. Όλα τα πλάια μας. Δεν θα σε δω. Εγώ θα σου πω τι κάνει η Έμιλη όταν φεύγει από εδώ. Ναι. Και όχι μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει τα δικά της και το κάνω μόνο για πλάκα. Έλα μπαμπά, στείλε και άλλα, αυτοί δεν ευχαριστούνται με τίποτα. Εσύ κράτα ότι ο κύριος που θέλει τώρα εκεί στη Ζυρίχη είναι νοήμων και βάλε μια αντίστοιχη βαθμολογία. Επειδή εγώ είμαι φωτογράφος μόδας και δεν είμαι γραφείο συνοικιασίων, δεν μπορώ. Θα είναι άδικο προς τα άλλα κορίτσια να βάλω παραπάνω που και εκείνες δεν είχαν layering. Αλλά είσαι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ κομψή. Πάρα πολύ. Και είναι κρίμα. Ναι. 5,8 είναι η βαθμολογία. Το 5,8 είναι το νέο 1. Τι να πω εγώ. Πάω. Πάω, Κατερίνα μου. Γεια σου, αγάπη μου.